αγαπημένη μας μνήμη, εκ μέρους των αρχαίων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, αποχαιρετώ. Αποχαιρετώ μαζί με όλο τον κόσμο τον Άσκη, τον σύντροφο, τον συνοδοιπόρο, τον αγαπημένο φίλο. Τον άνθρωπο που μαζί με τον Ηλία Σταύρη 30 χρόνια πριν με σκοδεύτηκε στο κτίριο και από τότε υπερασπίστηκε και ενίσχυσε το έργο μας όσο κανείς άλλος. Αποχαιρετώ το δικό μας μνήμη που αφήνοντας το βασίλειό του στον έκτο όροφο ερχόταν να μας βρει, να πει δύο λόγια με τα παιδιά του αρχείου, να αναζητήσει ένα βιβλίο, να ρωτήσει για κάτι που δεν ήξερε. Αγαπούσε πολύ τα βιβλία, τη γνώση, τους νέους ανθρώπους που δούλευαν σε αυτές τις παλιές ιστορίες. Μα πιο πολύ αγαπούσε τους πρωταγωνιστές τους, τη δική του γενιά, μα και την προηγούμενη. Λίγοι ξέρουμε πόσους πολλούς αγωνιστές και αγωνίστριες βοήθησε σιωπηρά σε δύσκολες στιγμές, πόσες συλλογικές πρωτοβουλίες ενίσχυσε, πόσο μας παρακίνησε να τιμήσουμε ανθρώπους, να μην τους ξεχάσουμε, να γράψουμε, να εκδώσουμε, να μιλήσουμε. Κι ας μην μίλαγε ποτέ ο ίδιος για τη δική του ιστορία. Και όταν ακόμη του φαίναμε τεκμήρια στο γραφείο του από τις καμπάνιες στο εξωτερικό, από την εκστρατεία για τη διάσωσή του από τα φρικτά βασανιστήρια που υπέστη στη Χούντα, έτσι για να του τσιγκλίσουμε μήπως και μιλήσει, τα έχουνε αμήχανα στο σιρτάρι του, μουρμουρώντας ότι κάποτε θα τα βρει ο Τάσος. Σκέφτομαι τις λέξεις που ταιριάζουν στο μήνυμα. Ανιδιοτέλεια, αξιοπρέπεια, υπευθυνότητα, συντροφικότητα, αυστηρότητα, μέτρο, καλοσύνη, ορθοφροσύνη. Πιο πολύ όμως νομίζω ότι του ταιριάζει η λέξη συλλογικότητα. Από τον Ιωαννίτη πατέρα του στην εντάξη του Κουκουέ εσωτερικού και στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ, ο Μίμης στάχθηκε στην υπηρεσία του συλλογικού οράματος συνδεδεμένο με την κομμουνιστική ανανέωση. Πίστευε στη συλλογικότητα. Δεν φοβόταν τις ρήξεις, αλλά ήταν πάντα ενωτικός και ακόμα και τις ώρες των επώδυνων συγκρούσεων και των διασπάσεων στον κόσμο της αριστεράς, κράτησε τις δικές του προσωπικές σχέσεις, διατήρησε τους αιώνιους χαμηλούς τόνους του. Σκέφτομαι τώρα ότι πιο πολύ από όλους της γενιάς του πίστεψε στην ανώνυμη προσφορά και στη συλλογική δημιουργία. Δεν ήταν μετριοφροσύνη, ήταν μια πολιτική στάση. Διάλεξε συνειδητά τον αφανή ρόλο του οργανωτή, εκείνου που διαμόρφωνε τα πλαίσια και τις προϋποθέσεις ώστε να ανθίσει η συλλογική δουλειά. Θέλησε πάντα, όπως και στις εκδηλώσεις που τον καλούσαμε και τον προτρέπαμε να κάτσει μπροστά, να βρίσκεται στις τελευταίες καρέκλες. Διάλεξε τον πιο δύσκολο και άχαρο ρόλο και τον έφερε σε πέρας με μοναδική ικανότητα, επενδύοντάς τον με το δικό του κύρος και τη σοβαρότητα. Αγαπημένα μου Μίμη, πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που νεαρό ιστορικό με έφερε ο Φίλιππος Ηλίου στο γραφείο σου για να γνωριστούμε. Όταν με δέος βρέθηκα μπροστά σε εκείνον που ήξερα μόνο από τις εφημερίδες και τις ασιακές και τα χαρτιά, ότι είχε βασανιστεί απάνθρωπο από τη Χούντα, ότι είχε πληρώσει με το πιο σκληρό αντίτιμο την αντιστασιακή του δράση, νέος πολύ. Από τότε ως σήμερα μιλήσαμε πολύ, με τίμησες με τη φιλία και την εμπιστοσύνη σου. Ήσουν πάντα εκεί όταν χρειαζόταν, για μένα, για όλους μας, το δέντρο που κάτω από τα κλαδιά του θα τρέχαμε να κρυφτούμε την ώρα της καταιγίδας. Δεν προλάβαμε να κάνουμε όσα με άλλους φίλους είχαμε σκεφτεί για να σε τιμήσουμε, δεν προλάβαμε να σου δείξουμε πόσο σε αγαπήσαμε και πόσο σου χρωστάμε. Ίσως γιατί πιστεύουμε ότι θα ήσουν πάντα εκεί, ακόμα και όταν έδειχναν ότι το τέλος δεν θα αργούσε. Μας αποχαιρετάς χωρίς να αφήνεις πίσω σου κάτι γραπτό, παρά μόνο την ευεργεσία της παρουσίας σου στη ζωή μας. Μοιάζει έτσι πιο πολύ αναγκαίο να μιλήσουμε για σένα, να μην σε ξεχάσουμε, να μνημονεύουμε την παρουσία σου. Όχι για να εξασφαλίσουμε την ιστεροφημία σου, αλλά γιατί το παράδειγμά σου, η στάση σου, το ήθος σου, η συμπεριφορά σου μας βοηθούν να γίνουμε εμείς καλύτεροι και να συνεχίσουμε στις δύσκολες μέρες που έρχονται. Δεν θα σε ξεχάσουμε. Καλό σου ταξίδι.